Σήμερα μαζί με τους 15 συλλόγους της ευρύτερης περιοχής Ορδέας, τους Κυπριακούς και τους Σιλούς, κάναμε μία πορεία από τον Κυπριακό Σύλλογο Πτολεμαϊδας μέχρι το Δημαρχείο, όπου παραδώσαμε ένα ψήφισμα ως ένδειξη της αντιπηρίας για τους αδικοχαμένους προγόνους μας. Ζητάμε την δικαίωση όλων αυτών των αδικοχαμένων ψυχών, των 350.000 ανθρώπων που άφησαν την κυριολεξία τα κοκαλά τους στον πόντο. Και επίσης αυτό που διεκδικούμε είναι η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας. Πράγμα που αρνείται πεισματικά η Τουρκία και κάνει ό,τι μπορεί να υποβαθμίσει το γεγονός. Ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα γι' αυτό. Υπάρχει το τουρκικό το λόμπι, το οποίο επίσης ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα γι' αυτό. Και εμείς είμαστε αναγκασμένοι έτσι να δώσουμε μια μεγάλη μάχη. 5 Σεπτεμβρίου Κυριακή. Και συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να αποκτήσουμε ένα φόρο τιμής, να ανάψουμε ένα χέρι στη μνήμη αυτών των ανθρώπων, έως ότου όχι όταν το καταφέρουμε, έτσι να μπορέσουμε να αναπαλύνουμε τον πόνο της ψυχής τους. Η αντιμετώπιση από τον Δήμαρχο ήταν πάρα πολύ θετική. Του παραδώσαμε το ψήφισμα. Όπως είπα, ήταν πολύ θετικός και μας πρότεινε και την μετέπειτα συνεργασία, δηλαδή και τις επόμενες χρονιές θα διοργανώσουμε εκδηλώσεις για την γενοκτονία, αλλά και μεσοπρόθεσμα. Θα μας βοηθήσει, είπε ο Δήμαρχος, ότι θα είναι ο Δήμος κοντά σε ό,τι ζητηθεί. 19 Μαΐου είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας σε Κομποδίου. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα και να μην μείνουμε μόνο σε αυτή την ημέρα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Κομποδίων και με τα ψηφίσματα, αλλά και με άλλους αγώνες που θα διαμορφωθούν μέσα από τους κομποδιακούς συλλόγους. Όλοι οι φορείς, σε πρώτος και δεύτερος βαθμός της αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να είναι κοντά στους συλλόγους των Κομποδίων. Προσωπώντας το Σύλλογο Ποτίων Αναράκης, θα ήθελα να αναφερθώ για την 19η Μαΐου, τη μέρα μνήμης για τον ελληνισμό του πόντου, τη μέρα μνήμης για τα 353.000 θύματα, τη μέρα μνήμης για όλους τους προγόνους μας που μείναν άταφοι στον πόντο. Από αυτή την πλατεία εδώ, πριν από 32 χρόνια περίπου, το Σεπτέμβριο του 1986, όταν ξεκίνησε το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Κομποδίων, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα προς όλο τον κόσμο και θέλουμε η γενοκτονία των Κομποδίων να αναγνωριστεί παγκοσμίως και ένα μήνυμα προς όλους τους Κομποδίους, από τα πού τους Κομποδίους, να τιμούμε όπως πρέπει αυτή την ημέρα. Μέρα μνήμης, μέρα συγκίνησης, αλλά όχι σκέψεων πέραν της αναγνώρισης του Αλέξανδρος Ακριτίδης. Προ λίγου οι 15 σύλλογοι του Δήμου μας συν του Συλλόγου του Φιλώτα επιδώσανε ψήφισμα στον Δήμαρχό μας, ο οποίος
κίνηση. Συν της άλλης υποσχέθηκε του χρόνου που κλείνονται τα 100 χρόνια το έτος αυτό που προχωρά να είναι έτος δράσεων υπέρ της αναγνώρισης της γενοκτονίας και αν μη τι άλλο αρρωγός σε οτιδήποτε συναποφασίσουν οι σύλλογοι με προστάρτες τους συλλόγους και ακόλουθος ο Δήμος από πίσω. Μέρα μνήμη σήμερα για τα 353.000 θύματα της Κυμαλικής Μυριωδίας και είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την μνήμη τους και να διεκδικήσουμε την αναγνώριση της γενοκτονίας από το Κυμαλικό κράτος. Είναι χρέος μας και πρέπει να επιτοπλίσουμε τον αγώνα έτσι ώστε η διεκδίκηση να γίνει η αναγνώριση της γενοκτονίας να γίνει πραγματικότητα. Η ιερινή ημέρα είναι την ίδια μνήμη προς τα θύματα της γενοκτονίας των ποντιών. Έγινε ένα ειδικό ψήφισμα από τον Σύλλογο του Λεμαίδος στην εμπορία κομπής του Λεμαίδος στον Δήμαρχο του Λεμαίδος τον κ. Σαφραμαντίδη προς ένδειξη συμπαράστασης απέναντι σε αυτές τις ψυχές. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και φυσικά θα συνεχίσουμε αύριο την κύρια διαμαρτυρία μας στο ότι η κατάσταση Στεφάνων και όλο το λειτουργικό και συνέχεια θα καταμεταβούμε στη Θεσσαλονίκη και ζήσουμε όλοι μαζί να περάσουμε το μήνυμα. Πρέπει να το αναγνωρίσουν σε όλη την εμφύλιο. Είναι χρέο μας και τιμή μας. Αγώνα συνεχίζεται λοιπόν. Μέχρι να δικαιωθούμε πρέπει να συνεχίσουμε γιατί δεν έχουμε άλλα περιθώρια και άλλο χρόνο για χάσιμο. Εξάλλου, το χρόνο συγκρότηση για 100 χρόνια πρέπει να κάνουμε το δώρο αυτό στους προγόνους μας. Πρόσωπος του Σύλλογου Μυλοφορείου μαζευτήκαμε όλο το Δυσού σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τους ανθρώπους τη χαρά στο πουλί μου, την τραγωδία η μάνα. Αύριο είναι η επίσημη μέρα, έχει ψηφιστεί σαν επίσημη μέρα της γενοκτονίας του Δημοκρατίου και μεντζέστα κόρδας. Εφατώθεν οι άκλερος το λύψανον και ψήσαν και γίνεσαν το κλάψιμο και την μυρολογία.